στεφάνι καταθέτει η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος. Συνάδελφοι συναγωνιστές, θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι σήμερα δεν είναι η μέρα της Ευρώπης ή ό,τι άλλο καθιστούν. Σε πείσμα όλων αυτών που γίνουν πόλη κομελάνη προκειμένου να παραχαράξουν την ιστορία, εμείς αποτείουμε φόρο τιμής στα ταξικά μας αδέρφια, αυτούς που με τις θυσίες τους συνέβαλαν στον αγώνα των νεκρών του Σικάγο, των κομμουνιστών στην Κεσαριανή και άλλων πολλών. Αυτούς που με το αίμα τους, ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη το 1936, έβαψαν το Μάι κόκκινο, κατακόκκινο. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι μια μέρα σαν κι αυτή, ο οργανωμένος λαός, οι πρωτοπόρες δυνάμεις, έπαιξαν βαθιά την κόκκινη σημαία στο ναζιστικό κλίνο το 1945. Όλα αυτά δεν αποτελούν απλά ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας μας. Αποτελούν σημαντικά διδάγματα για το σήμερα και για το αύριο. Για το σήμερα που έχουν αμολυθεί λυτοί και δεμένοι να μας πείσουν ότι πρέπει να θυμώσουμε το στόμα μας, να λυγίσουμε τους βέρκους μας, να αποδεχτούμε ως δεδομένο τους χιλιάδες ανέργους, απλήρωτους, τους χιλιάδες φτωχούς, να θεωρήσουμε ως δεδομένο το ότι νεκροί άνθρωποι θα ξεβράζονται στις ακτές μας. Εμείς λέμε ότι το δίδαγμα των ταξικών μας αδερφών είναι πολύτιμο, το μελετάμε καλά και λέμε ότι δεν σταματάμε, δυναμώνουμε τη φωνή μας. Και ίσα ίσα που και η πανδημία αυτή που μας βρήκε βοήθησε στο να βγουν πέρα από όλα τα άλλα και ουσιαστικά συμπεράσματα για το ποιοι είναι κρίσιμοι και ποιοι είναι αχρίαστοι. Τα παράστα αν θέλετε. Άρα λοιπόν, να γιατί και τα διδάγματά τους είναι πολύτιμα και για το αύριο. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που και μπορούμε και πρέπει να φτιάξουμε την κοινωνία του αύριο. Αυτή και την κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Συνεχίζουμε λοιπόν αποφασιστικά. Μια γροθιά, σηκωμένη γροθιά.